Μια υπόθεση που απασχόλησε την επικαιρότητα το 2008 ήρθε σήμερα να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό στο μεικτό ορκωτό εφετείο Ανατολικής Κρήτης. Με 16 ολόκληρα χρόνια απόσταση, στο εδόλιο του κατηγορουμένου έκατσε σήμερα 36χρονος Αλβανός, ο οποίος στα 19 του χρόνια μαχαίρωσε ένα 32χρονο ομοεθνή του, ωστόσο διέφευγε επί 12 χρόνια της σύλληψης. Μια ανθρωποκτονία που έγινε το 2008, δυστυχώς συμβαίνει και αυτά. Συνελήφθη το 2020, κρατήθηκε 4-5 χρόνια ο νεαρός τότε δράστης και σήμερα κατηγορούμενος ηλικίας 19 χρονών. Σήμερα δικάστηκε η υπόθεσή του. Αρχικώς είχε φάει σόβια ερήμη του στο πρωτόδικο δικαστήριο. Κατηγορούμενος ως συνεργός στη δολοφονία με μαχαίρι του 32χρονου Αλβανού στο Καστέλι Παιδιάδος το 2008, ήταν ένας επίσης Αλβανός, θείος του βασικού κατηγορουμένου, ο οποίος διέφευγε 9 χρόνια της σύλληψης, καθώς είχε συλληφθεί το 2017 και πρωτόδικα είχε αθωωθεί. Μετά από έφεση του εισαγγελέα, σήμερα δικάστηκε σε δεύτερο βαθμό και όπως και στο βασικό κατηγορούμενο, ο οποίος ομολόγησε ότι είχε τραυματίσει θανάσιμα με μαχαίρι τον 32χρονο ομοεθνή του, τους επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 15 ετών. Είχε αθωωθεί κατά πλειοψηφία, ναι. Κατόπιν εφέσεως του εισαγγελέα, επανεξετάστηκε η υπόθεση. Δέχθηκε το δικαστήριο τη συνδρομή της ελευθερωτικής περιστασίας του άρθρου 133 του ποινικού κώδικα, δηλαδή της μετεφηβικής, όπως λέμε, λέγαμε παλιά, ηλικίας, τη δίηγα για τη μετεφηβική του ηλικία, ήταν μόλις 19 ετών και του το αναγνώρισε ελευθερωτικό με αποτέλεσμα να του επιβάλλει μια ποινή κάθειρξη 15 ετών. Εκτός από το παράδοξο του χρόνου που πέρασε για να εκδικαστεί η υπόθεση, και αυτό λόγω του χρόνου που διέφευγαν οι κατηγορούμενοι, επίσης αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι ο κατηγορούμενος για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, ο οποίος πρωτόδικα αθωώθηκε και σήμερα δικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξης, εκτείει ήδη ποινή στην Αλβανία για το ίδιο αδίκημα στη βάση ρυθμίσεων που προβλέπει τόσο το αλβανικό όσο και το ελληνικό δίκαιο και αφορούν σε εγκλήματα μεταξύ ημεδαπών στην αλλοδαπή. Τα ελληνικά δικαστήρια επέβαλαν ενοχή, δηλαδή, αποφάσισαν και επέβαλαν μια ποινή, η οποία είναι χαμηλότερη της ποινής που έχει επιβληθεί από το αλλοδαπό δικαστήριο της Αλβανίας. Είναι το λεγόμενο δίκαιο του αίματος, που δεν ισχύει μόνο στην Αλβανία, ισχύει γενικώς, διεθνώς. Και έγινε, δηλαδή, στην αλλοδαπή, υπάρχει δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων να επιληφθούν. Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία που είχαν δει το φως της δημοσιότητας το 2008 για τη συμπλοκή 7 συνολικά ατόμων που κατέληξε σε μαχαίρωμα και το θάνατο του 32χρονου Αλβανού, στάθηκε μια οφειλή μόλις 500 ευρώ, αλλά και προσωπικές μικροδιαφορές μεταξύ του δράστη και του θύματος που είχε δεχθεί 9 μαχαιριές. Ο 49χρονος άνδρας και θείος του 36χρονου σήμερα βασικού κατηγορουμένου που βρίσκεται έγκλειστο σε φυλακές της Αλβανίας είχε συλληφθεί το 2017 στη Φιλιππιάδα της Πρέβεζας, ενώ από το έγκλημα είχαν περάσει 12 ολόκληρα χρόνια για να συλληφθεί και ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη με διεθνές ένταλμα στη Βουλγαρία.